Είδατε την πανδημία ως μια χρυσή ευκαιρία για να υλοποιήσετε κάθε αξίωση επιχειρηματικών ομήλων, για να επιβάλλετε σιωπητήριο μόνο στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό. Θέλετε να περνάτε αντιδραστικά, αντεργατικά μέτρα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για το λαό συνθήκες, χωρίς καμία αντίσταση. Θέλετε να βλέπει ο λαός τις εγκληματικές ευθύνες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά να μην διαμαρτύρεται, να μην μιλάει. Γι' αυτό σιγοντάρεται κάθε αντιδραστική και αναρθολογική ρατσιστική φωνή. Γι' αυτό ξεθάψατε όλο αυτό το φασιστικό συρφετό σε κάποια μέσα ενημέρωσης που έχασαν και κάθε αίσθηση του μέτρου. Γι' αυτό τα παπαγαλάκια σας εγκαλούν τους εργαζόμενους στα σωματεία τους, για τους αγώνες τους, για το σαθρό, με εκείνο το σαθρό επιχείρημα πως τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες, δεν είναι ώρα για απεργίες. Γι' αυτό φτάνουν στο σημείο να εγκαλούν πολιτικά κόμματα, μάλιστα, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, ότι δεν έχουν ούτε δικαίωμα να απευθύνονται στην κυβέρνηση, στους υπουργούς και να ζητούν την άρση αδικιών, διώξεων, απαγορεύσεων που τα ίδια εκτιμούν και όσα, και όχι όλα όσα οι παπαγάλοι σας φρονούν. Και μάλιστα οι ίδιοι λένε ότι αυτό είναι και παρέμβαση, λέει, στο θεάρεστο έργο της αστυνομίας, πολύ περισσότερο των κατασταλτικών μηχανισμών της ομάδας τύπου δράση και βάλε. Γι' αυτό και δεν μιλάνε για το συγχρονισμό 6.000 αστυνομικών με δεκάδες ενεργά κρούσματα ανάμεσά τους, τους οποίους ανέτια έριξαν πάνω σε διαδηλωτές. Δική σας ευθύνη είναι. Σε διαδηλωτές οι οποίοι τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια όλες τις υποδείξεις των ιατρών, με μάσκες και με αποστάσεις. Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε ένα μήνα τώρα με τις πολιτικές ανοησίες των ακροδεξιών παπαγάλων σας, που εσείς βέβαια τις προκαλέσατε, αν και έπρεπε να ασχολείστε κυρίως εσείς με άλλα ζητήματα σοβαρότερα.